η συντριπτική πλειοψηφία από εδώ και μπρος θα πετάει. Και το λέω και το υπογράφω, θα πεθάνει. Είτε θα πεθάνει γιατί δεν θα έχει δουλειά, είτε θα πεθάνει λόγω νοσηρότητας γιατί δεν θα βρίσκει νοσοκομείο ή γιατρό να μπορεί να πεθαρθεί. Θα πεθάνει. Η απόφαση είναι η άμεση ποσοτική μείωση του πληθυσμού με ενεργά μέτρα και όχι κατά συνέπεια των μνημονίων όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ο στόχος είναι αυτό που λέγαμε εξ αρχής, τουλάχιστον εγώ το έλεγα από το 9. Το θυμάσαι, φαντάζομαι και στους, ότι η χώρα πρέπει να μεταβεί σε οικόπεδο. Από το 4. Από το 4. Γίνεται τότε οικόπεδο στη διάθεση των κερδοσκόπων της διεθνούς αγοράς. Το οικόπεδο αυτό δεν μπορεί να έχει ειδικές χρήσεις, δεν μπορεί να έχει ειδικό καθεστώς προστασίας για οποιοδήποτε ζήτημα. Και φυσικά δεν μπορεί να έχει ηθαγενείς. Ένα κομμάτι του πιστεύει ακόμη ότι κάπου εδώ θα σταματήσουν και άμα κάνουμε το εμβόλιο θα σωθούμε, όχι θα σωθούμε από το, από το, όχι θα σωθούμε από την πανδημία. Θα σωθούμε με την ίδια μας αφήσουν. Δεν θα μας δαγκώνει ο Μητσοτάκης. Ναι, έτσι. Θα απολυθούν οι άλλοι και εγώ θα σωθώ. Μα ο πρώτος που θα απολυθεί και θα τεθεί σε κατάσταση ειδικού καθεστώτος εργασιακών σχέσεων είναι αυτός που έχει αποδεχτεί να εμβολιαστεί υπό καθεστώς εκβιασμού. Αυτό το πράγμα κάνουν σήμερα. Χτυπάνε τη βάση ύπαρξης όλων των δικαιωμάτων. Έτσι ώστε ο Έλληνας πολίτης, στο βαθμό που βεβαίως μετατρέπεται σε υπήκοο και όχι πολίτης, γιατί ο πολίτης έχει εκφύσεως, όπως λέγανε παλιά οι παλιοί νομοδιδάσκαλοι, δικαιώματα. Δεν του τα ορίζει το κράτος, τα έχει εκφύσεως. Το πράγμα λύνεται πολιτικά. Και το πολιτικό δεν μπορεί να λυθεί εάν όλοι αυτοί δεν καθίσουν για, όχι για εσχάτη, απλά. Εδώ δεν πρόκειται για εσχάτη. Εδώ μιλάμε για εγκλήματα, πρόθεση με πρόθεση τη γενοκτονία, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Όλοι αυτοί, σύν το γεγονός, δεν αποζημιωθούν τα θύματα τους. Είναι ποτέ δυνατόν σήμερα να μην υπερασπίζεσαι ακόμη και με τα όπλα την αξία του ανθρώπου. Δηλαδή την ελευθερία. Ακόμη και με τα όπλα. Γιατί χωρίς αξία δεν υπάρχει ελευθερία. Έτσι. Υπήρχε επεξεργασμένη πρόταση από το ΕΠΑΜ, από το ΔΙΚΙ, την ασπίδα πολιτών, ανένταχτους πατριώτες δημοκράτες που είναι εδώ στην Πολιτική Συμμαχία, να υπάρξει ένα σταθερό, μόνιμο, συνεχές σημείο συγκέντρωσης και συσπήρωσης στο κέντρο και αντίστοιχα σημεία σε όλη την Ελλάδα. Εγώ γνωρίζω παλαιότερα μια επιτροπή νομικών που είχε φτιαχτεί από το ΔΙΚΙ με τον κύριο Νικολό Πρωτομιλία και άλλους, μη μένει το ΔΙΚΙ, που είχαν αποφανθεί ότι με βάση το 120 του συντάγματος και με βάση συγκεκριμένες διατάξεις του ποινικού κώδικα που συνεχίζουν το 120 του συντάγματος σε ζητήματα, σε ζητήματα όπως το μνημόνιο. Ξέρω ότι είχατε κάνει και εσείς ανάλογες επιτροπές. Ζητήματα όπως το μνημόνιο και προσθέτω τώρα τα μέτρα για την πανδημία, όπως επίσης τα πιθανά μέτρα που θα παρθούν για την καρατόμηση του Αιγαίου, για την εθνική προδοσία που θέλουν να κάνουν, σε αυτά δεν υπάρχει ακαταδίωκτο, ναι, και δεν υπάρχει άσυλο κοινοβουλευτικό. Εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπογράφουν οι Έλληνες ένας-ένας ότι αυτός ο εμφύλιος θα στραφεί στο κεφάλι εκείνων που το εμπνεύστηκαν και εκείνων που πάνε να το κάνουν δεύτερη φορά, όπως το έκαναν οι πρόγονοι τους και οι προπάτορές τους τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ξεκάθαρο ότι εδώ η κατοχική εξουσία και εντολοδόχητες δυστυχώς σε όλο το κοινοβουλευτικό σύστημα, σε όλα τα κόμματα δηλαδή της Βουλής, που έχουν αποδεχτεί τις στρατηγικές επιδιώξεις, διαφωνούν στα ζητήματα μείγματος πολιτικής. Ναι. Την κατάρθρωση συζήτηση. Ναι. Λοιπόν, έχουν αποδεχτεί την κήρυξη επιλίου πολέμου σε βάρος του ελληνικού λαού. Ήδη έχει διαμορφωθεί πλέον μια εκπαρατάξεως αναμέτρηση. Από τη μία είναι μια παράταξη που θέλει να δει τη χώρα οικόπεδο να πουλιέται στις διεθνείς αγορές. Και το λαό στα σκλαβοπάζαρα. Το λαό δεν χρειάζεται. Θέλει την εξόντωσή του. Να βγαίνει στην Ευρώπη να δουλέψει. Ναι. Όσοι βγουν, όσοι προλάβουν. Η συντριπτική πλειοψηφία από εδώ και μπρος θα πετάει. Και το λέω και το υπογράφω, θα πεθάνει. Είτε θα πεθάνει γιατί δεν θα έχει δουλειά,
είτε θα πεθάνει λόγω νοσηρότητας γιατί δεν θα βρει νοσοκομείο ή γιατρό να μπορεί να πεθαρθεί. Θα πεθάνει. Η απόφαση είναι η άμεση ποσοτική μείωση του πληθυσμού με ενεργά μέτρα και όχι κατά συνέπεια των μνημονίων όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Πλέον είναι σαφές. Δεν μας χρειάζεται. Τώρα παίρνουμε και πρωτοβουλία. Ακριβώς. Γι' αυτό και τσακίζουμε το σύστημα υγείας. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι το περιορίζουμε, το υπονομεύουμε. Αυτό που κάνουν τόσα χρόνια με τα μνημόνια, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό αυτή τη στιγμή στον εμφύλιο χαρακτηριστικό ήταν οι φωτιές. Οι φωτιές αυτές είναι εντυπωσιακές. Έχουμε ιστορικό ρεκόρ καταστροφής δασικών εκτάσεων ή γενικότερα αναδοσωτέων εκτάσεων στην Ελλάδα από την εποχή του εμφυλίου, από την εποχή που ερήμωναν τα βουνά ή να πάλουν των Αμερικανών. Τώρα είναι περισσότερο. Λοιπόν, έχουμε 120.000 εκτάρια μέχρι στιγμής, μέχρι το Σαββατοκύριακο που κοίταγα τα στοιχεία, 120.000 εκτάρια καμένα, όταν το 2007, μεγάλες φωτιές το 2007 κτλ, είχαμε 47.000 εκτάρια. Το καταλαβαίνουμε. Μιλάμε για υπερδιπλάσια πράγματα, έτσι, σχεδόν τρεις φορές. Λοιπόν, πλησιάζουμε τις τρεις φορές. Ο στόχος είναι αυτό που λέγαμε εξ αρχής, τουλάχιστον εγώ το έλεγα από το 9. Το θυμάσαι, φαντάζομαι, και ότι η χώρα πρέπει να μεταβεί σε οικόπεδο. Από το 4. Γίνεται από τότε οικόπεδο στη διάθεση των κερδοσκόπων της διεθνούς αγοράς. Από το 2004, δεν όταν μπορεί, επισημοποιήθηκε η συνθήκη του Μάστρι, που δεν μπορεί η χώρα να γίνει χώρος εισαγωγών. Το οικόπεδο αυτό δεν μπορεί να έχει ειδικές χρήσεις, δεν μπορεί να έχει ειδικό καθεστώς προστασίας για οποιοδήποτε ζήτημα. Και φυσικά δεν μπορεί να έχει ηθαγενείς. Έτσι, είμαστε στην κατάσταση του ελεύθερου κράτους του Κονγκό επί Λεοπόλδου του Δευτέρου στο Βέλγιο. Στην ίδια κατάσταση είμαστε στην Ελλάδα. Τι προβλέπει η συνθήκη του Μάστρι. Τι μας λείπει, τι τους λείπει. Για τις χώρες της περιφέρειας. Τι τους λείπει, η στρατιωτική δύναμη που χρειάζονται για να το επιβάλλουν σε αυτό το κουτσό στραβό λαό των ηθαγενών που έχει η χώρα μας. Κουτσό και στραβό, γιατί ένα κομμάτι του πιστεύει ακόμη ότι κάπου εδώ θα σταματήσουν και άμα κάνουμε το εμβόλιο θα σωθούμε. Όχι, θα σωθούμε από την πανδημία. Θα σωθούμε με την ίδια μας αφιχνήσιμη. Δεν θα μας δαγκώνει ο Μητσοτάκης. Ναι, έτσι. Θα απολυθούν οι άλλοι και εγώ θα σωθώ. Μα ο πρώτος που θα απολυθεί και θα τεθεί σε κατάσταση ειδικού καθεστώτος εργασιακών σχέσεων είναι αυτός που έχει αποδεχτεί να εμβολιαστεί υπό καθεστώς εκβιασμού. Γιατί, εγώ δεν λέω να επιλέξεις. Βεβαίως και μάλιστα είμαι της άποψης ότι πρέπει ένα σοβαρό κράτος θα πρέπει να είναι διαθέσιμα όλα τα εμβόλια που υπάρχουν στον κόσμο, ώστε αυτός που θεωρεί ότι πρέπει να προστατευτεί, γιατί έχει αποφασίσει να προστατευτεί με τα εμβόλια, να μπορεί να επιλέξει και να κάνει το εμβόλιο της αρισκίας του, βεβαίως εν γνώση των παρενεργειών ή της πειραματικότητας του εμβολίου, ειδικό επιλογής. Έτσι. Αλλά είναι η καλά πληροφορημένη συνένεση. Που όχι λένε υποχρεωτικά και οριζόντια. Έτσι. Ούτε αυτό, υποχρεωτικά, αυτό είναι ούτε οριζόντια. Και το οριζόντιο, εάν δηλαδή πάει κάποιος ο οποίος έχει αντένδειξη να το κάνει και του πει, πρέπει εκεί να του πει όχι ή σου προτείνω όχι. Ναι. Τα δύο θέματα είναι υποχρεωτικότητα και οριζόντια εμβόλια. Ναι. Λοιπόν, είναι από εκεί και πέρα τώρα, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Θα πρέπει να καταλάβουμε και τις πρώτες αποφάσεις που παίρνουν κατ' εντολή οι δικαστές και βγάζουν απίστευτα πράγματα. Αυτά δεν τα είδαμε ούτε επί Χούντας. Να γνωμοδοτούν για τη συνταγματικότητα τόσο κραυγαλαίων αντισυνταγματικών διατάξεων που υπάρχουν σήμερα, που πλήττουν την βάση όλων των δικαιωμάτων και ψέματα λένε ότι περιορίζουν, ναι, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν χτυπάνε το σκληρό πυρήνα, γιατί χτυπάνε τη βάση όλων των δικαιωμάτων, που είναι το άρθρο 2 παράγραφος 1. Έτσι ώστε το δικό μας σύνταγμα πλέον, το σύνταγμα του 1975, να πάψει να είναι σύνταγμα της μεταπολίτευσης και να προσυδειάζει με την παρασυνταγματική ερμηνεία που δέχεται από δικαστές και τους νομικούς συνταγματιστές του καθεστώτος του ολοκληρωτισμού σήμερα, στο σύνταγμα της Χούντας του 68, που στην ουσία νομοποίησε το σύνταγμα του εμφυλίου και του μετεμφυλιακού καθεστώτος. Αυτό το πράγμα κάνουν σήμερα. Χτυπάνε τη βάση ύπαρξης όλων των δικαιωμάτων. Έτσι ώστε ο Έλληνας πολίτης, στο βαθμό που βεβαίως μετατρέπεται σε υπήκοο
και όχι πολίτης, γιατί ο πολίτης έχει εκφύσεως, όπως λέγανε παλιά οι παλιοί νομοδιδάσκαλοι, δικαιώματα. Δεν του τα ορίζει το κράτος, τα έχει εκφύσεως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Τώρα μένει μόνο στον υπήκοο, υπάρχει μόνο ένα δικαίωμα, η εθελοδουλεία. Λοιπόν, και στην εθελοδουλεία τι σημαίνει? Ότι σου αναγνωρίζω υποχρεώσεις και δικαιώματα εγώ ως κράτος. Αυτή είναι η βασική αρχή του προσικού δικαίου που βρήκε τη μέγιστη έκφρασή του στον ναζισμό. Και πριν λοιπόν, τον ναζισμό, αυτό το πράγμα. Στο Γουλιέλμο, στο πρώτο Ράιξ, στο δεύτερο. Ναι, Δημήτρη, απλά λέω αυτό το θεμελιώδες ερώτημα, το οποίο δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει κίνημα και πολιτική αλλαγή σε αυτήν την ιστορία. Πρώτον, βεβαίως πρέπει να δοθεί η μάχη σε όλα τα επίπεδα και δικαστικά και τα αρέστα, αλλά φαίνεται πλέον ότι ένα μεγάλο μέρος του δικαστικού σώματος έχει πλήρως αποδεχτεί το ρόλο του εντολοδόχου, του αφεντικού. Ναι, όσο λοιπόν, είναι ένα μεγάλο μέρος. Εγώ θα μιλήσω σε αυτούς που πραγματικά έχουν την αξιοπρέπειά τους και καταλαβαίνουν τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Είτε σαν δικαστής, είτε σαν απλό πολίτης. Έτσι. Εδώ το πράγμα λύνεται πολιτικά. Και το πολιτικό δεν μπορεί να λυθεί εάν όλοι αυτοί δεν καθίσουν για, όχι για εσχάτη, απλά. Εδώ δεν πρόκειται για εσχάτη. Εδώ μιλάμε για εγκλήματα, πρόθεση με πρόθεση τη γενοκτονία, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Όλοι αυτοί, σύν το γεγονός, δεν αποζημιωθούν τα θύματα τους. Δηλαδή, αποζημίωση τι σημαίνει? Ξεκινάς πρώτα και κύρια με το να γυρίσουν τα πρόστιμα πίσω. Ό,τι πρόστιμα έχουν μπει από την απαρχή της πανδημίας ή οτιδήποτε, γυρίζουν πίσω στους πολίτες. Αποζημιώνονται οι πολίτες πρώτα και κύρια από αυτά που έχει κοστολογήσει το κράτος ως ποινή για τη συμπεριφορά τους. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να ορθούν. Και βεβαίως, και όλοι αυτοί που ψήφισαν εγκλεισμούς, lockdown, τα εμβόλια του Μπουρλά για τα κέρδη του και όλα αυτά, να καθίσει στο σκαμνί. Εάν δεν καθίσει στο σκαμνί αυτή, πώς το λένε, σελίδα δεν γυρίζει αυτός ο τόπος. Επομένως, με βάση το 120 και τα αντίστοιχα άρθρα του ποινικού κώδικα, πρέπει, όπως και για το μνημόνιο και την επερχόμενη προδοσία στα εθνικά, και το ακαταδίωκτο το είχαν και οι κυβερνήσεις Μαρκεζίνη. Και πιο πριν η Χούντα, ξέρεις τι ακαταδίωκτο βρήκανε, τουλάχιστον η πρωτέτη, επειδή υπήρχε η οργή λαού και πολλοί άλλοι στο δημόσιο τομέα, βρήκαν αυτό που άξιζαν. Θέλω να προχωρήσω σε ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο ήθελα να σου το κάνω εξ αρχής. Γιατί είμαστε σε μια κατάσταση, λείπουν πολλά πράγματα, λείπει ένα ευρύτερο ενωτικό σχήμα που προσπαθούμε να το οικοδομήσουμε με την πολιτική συμμαχία, την πατριωτική συμμαχία. Οικοδομείται, πέσαμε στα lockdown, στις πολιτικές απαγορεύσεις, στο καλοκαίρι και κόντρα καλοκαίρι, στο 1,5 χρόνο ο κόσμος να φύγει. Τώρα γυρίζουμε. Υπήρχε επεξεργασμένη πρόταση από το ΕΠΑΜ, από το ΔΙΚΙ, την ασπίδα πολιτών, ανένταχτους πατριώτες δημοκράτες που είναι εδώ στην πολιτική συμμαχία, να υπάρξει ένα σταθερό, μόνιμο, συνεχές σημείο συγκέντρωσης και συσπήρωσης στο κέντρο και αντίστοιχα σημεία σε όλη την Ελλάδα. Να αρχίσει δηλαδή να στείνεται μια επιχείρηση με διαφορετικό τρόπο από ότι τα κίτρινα γυλαίκα, λέω για παράδειγμα, αλλά ένα μόνιμο σημείο συσπήρωσης κόσμου για να μπορέσουμε να βγούμε πληροφόρηση και πολιτική ζήμωση. Υπήρχε αυτή η πρόταση. Ναι, υπάρχει τώρα, και τι προετοιμάζεται. Λέτε. Προετοιμάζεται αυτό το πράγμα από την εισαπαρχία Σεπτεμβρίου, να υπάρξει αυτό καταρχάς στην πλατεία Συντάγματος και βλέπουμε. Μετά, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που υπάρχουν και στον κόσμο, με στόχο ακριβώς να αναδειχθεί το πολιτικό πρόταγμα. Δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή δεν παλεύουμε, δεν διαμαρτυρούμαστε. Η διαμαρτυρία πλέον δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, δεν οδηγεί πουθενά, απλά καταναλώνει δυνάμεις εκεί που δεν υπάρχουν δυνάμεις. Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κινημάτων μεγάλων και μαζικών, όπου η πρώτη φάση είναι η διαμαρτυρία και που είναι φυσιολογικό. Εδώ χρειάζεται ένα μπλοκ εξουσίας, ένας καινούριος πόλος, ο οποίος δεν μπορεί να φτιαχτεί με φθαρμένα και καταστραμμένα κοινοβουλευτικά υλικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θα μπορεί να υπάρξει μια καινούργια μεταπολίτευση, πραγματική μεταπολίτευση αυτή τη χώρα, και όχι ντεμή σεζόν σαν αυτήν που είχαμε. Δηλαδή,
Γιατί στην πραγματικότητα, δες αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το σκεφτόμουν δηλαδή σήμερα. Ποιες χώρες άντεξαν την πίεση της παγκόσμιας διακυβέρνησης στον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας? Εκείνες οι χώρες που δεν είχαν παράδοση φασιστικής δικτατορίας. Δηλαδή οι βόρειες χώρες της Ευρώπης. Όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης, ή τις περισσότερες τουλάχιστον, που έχουν παράδοση φασιστικής ή ναζιστικής εκτροπής, ενέδωσαν. Που σημαίνει τι? Ότι θεσμικά και πολιτιακά οι χώρες αυτές ποτέ δεν γλιτώσανε από αυτήν την φασιστική εκτροπή την οποία υπέστησαν στο έδαφος τους, συμπεριλαμβανομένης και της Γαλλίας, η οποία είχε φασιστική εκτροπή αμέσως μετά το Λαϊκό Μέτωπο. Ήταν μισή-μισή. Που κατέληξε στο Βυσί. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι τυχαίο αυτό. Σημαίνει δηλαδή ότι οι μεταπολιτεύσεις δεν είναι πραγματικές μεταπολιτεύσεις. Απλούστατα τι? Σπάσανε τη φούσκα, το, πώς να το πούμε, το είδημα, χωρίς όμως να αντιμετωπίζουν την ασθένεια σε αιτίες της. Το απόστημα, αλλά έμεινε. Έτσι, η αυτό βάση το πράγμα. Και γεννάει άλλα αποστήματα. Και γεννάει τώρα. Αποχουντοποίηση στην Ελλάδα δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ στο δικαστικό κλάδο, δεν έγινε ποτέ στο στρατό, δεν έγινε ποτέ στη δημόσια διοίκηση, δεν έγινε ποτέ στο πολιτιακό και πολιτικό σύστημα της χώρας ή κομματικό σύστημα της χώρας. Και αυτό δεν αφορά τα πρόσωπα που συνεργάστηκαν με τη Χούντα, αλλά μια ολόκληρη κουλτούρα Χούντας. Εν τω μεταξύ, στη μεταπολίτευση είχαμε ακόμη και την αριστερά που διαφύλαξε την κουλτούρα της Χούντας στο όνομα των δικών της σκοπιμότητων. Της νομιμοποίησης. Έτσι, το δικό του σκοπιμοτήτων. Δηλαδή θέλω να πω ότι και στην αριστερά ο πολιτικός διάλογος δεν υπήρξε, δημοκρατία ποτέ, με αυτή την έννοια. Εγώ έζησα κατάσταση παρανομίας στο κόμμα που ήμουνα τότε. Είναι μια κουβέντα που μπαίνει στα υποκείμενα, δηλαδή, πια. Πώς μπορεί ένα τέτοιο κόμμα, ακόμη και στις καλές εποχές του, δεν εννοώ τώρα σε κατάσταση εκφυλισμού, πώς ένα κόμμα που δεν σέβεται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και την αξία των μελών του, να υπερασπιστεί την αξία του ανθρώπου. Μια ειδική ιστορική περίπτωση, θα κάνουμε μια συζήτηση μόνο. Ξέρω ότι έχεις ασχοληθεί με την ιστορία. Γι' αυτό λέω, ότι σήμερα πλέον. Θα κάνουμε μια ειδική συζήτηση γι' αυτό σήμερα. Γι' αυτό σήμερα δεν μπορεί να δημιουργηθεί το καινούριο μέσα από τις τάξεις αυτών των κομμάτων που ακόμη και μεταπολιτευτικά κληρονόμησαν τις παραδόσεις του πατριωτικού δημοκρατικού κινήματος μετά τον πόλεμο. Έχουν τελειώσει αυτά. Γιατί δεν υπερασπίζονται αξίες θεμελιώδεις για τις οποίες στον εμφύλιο και μετεμφυλιακά η δημοκρατική πατριωτική παράταξη, να την πούμε έτσι όπως τη λέγανε την εποχή τότε, είχε εκατοντάδες χιλιάδες θύματα. Όταν ο άλλος, δεν λέω μόνο για τους κομμουνιστές, αλλά λέω για παράδειγμα τον κύριο Δεσποτόπουλο. Έτσι, ο οποίος ήταν στην άνθρωπος, ηγεσία λοιπόν, του ΕΑΜ και έτσι, ο οποίος πήγε, το στείλανε στη Μακρόνησο. Και όταν λοιπόν ο διοικητής Μακρόνησου του ζήτησε να υπογράψει και το κολόχαρτο που αποκήρυδε τον κομμουνισμό, ένας μη κομμουνιστής τι του είπε? Ότι είναι αδύνατον να υπογράψει το τέτοιο χαρτί. Γιατί ακριβώς το ελεύθερο φρόνημα είναι το ελάχιστο, το τελευταίο στοιχείο που, που πρέπει να υπερασπιστώ σε μια κατάσταση ανομαλίας. Λοιπόν, οπότε είτε κομμουνιστής είτε μη κομμουνιστής δεν υπέγραφε και προτιμούσε να βασανιστεί, να καταστραφεί η ζωή του, να δολοφονηθεί ή να εκτελεστεί. Έτσι, πολλοί από αυτούς κατέληξαν εκεί ή καταστράφηκαν ζωές εκατοντάδων χιλιάδων γιατί δεν υπέγραφε ένα κολόχαρτο. Και μέχρι που στο κάτω γραφής δεν σημαίνει και τίποτα. Στη δίκη της Χούντας, θυμάμαι, ο Δεσποτόπουλος αρνήθηκε να ορκιστεί. Έτσι. Και εγώ ρωτάω το εξής αυτό το πράγμα. Ρωτάω το εξής. Γιατί δεν υπέγραφαν το κολόχαρτο? Που στο κάτω γραφής τι σήμαινε? Και αυτοί που το υπέγραψαν, κάτω από τα βασανιστήρια και τους εκβιασμούς, δεν σημαίνει ότι ήταν λιγότερο, πώς να το πούμε έτσι. Το υπέγραψαν κάτω από τον εκβιασμό. Που έχει, λέμε τώρα. Έχει μια λοιπόν, υπέρτατη σημασία αυτό που έχει σημασία για την αξιοπρέπεια γιατί και αυτό, την προσωπικότητα του ανθρώπου. Τι υπεράσπιζαν την αξιοπρέπεια των Ελλήνων συνολικά ή κοιτώτουσαν για την πάρτη τους. Και εγώ το λέω ξεκάθαρα. Εάν αυτοί δεν υπέγραφαν το χαρτί για την πάρτη τους και όχι για το δικαίωμα κάθε ελεύθερου ανθρώπου να έχει ελεύθερο το φρόνημά του χωρίς να εξαναγκάζεται ή να διώκεται ή να εκβιάζεται ή βεβαίως
να ασκείται βία σε βάρος του για οποιονδήποτε λόγο και οποιαδήποτε πρόβαση, τότε καλά κάνανε και τους κάνανε αυτά που τους κάνανε. Γιατί δικαιώνει τους στρατοδίκες, δικαιώνει όλους αυτούς τους βασανιστές του. Εάν, επειδή όμως ξέρω από τους παλιούς, όσους έχω γνωρίσει, ανεξαρτήτως αν ήταν κομμουνιστές ή αν δεν ήταν κομμουνιστές, γιατί γνώρισα και τέτοιους ανθρώπους που δεν υπέγραψαν αυτό το χαρτί. Αυτοί δεν υπέγραφαν γιατί υπεράσπιζαν και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη, ακόμη και αν αυτός πολίτης διαφωνούσε μαζί τους στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Υπήρξαν και άνθρωποι που. Πώς μπορεί ένα τέτοιο κόμμα. Υπέγραψαν για λόγο συγκεκριμένο, όπως ο Άρης Βελουχιώτης. Ναι, υπέγραψαν κάτω από εκβιασμό και βασανιστήρια. Εγώ δεν λέω. Δεν τους λέω ότι είναι ένοχοι αυτοί, προς Θεού, αλλά λέω ότι όλοι αυτοί υπερασπίστηκαν στο μέτρο του δυνατού και μέχρι εκεί που μπόρεσε η καρδιά τους και η δύναμή τους και τα κότσια τους, αν θέλεις, να αντέξουν αυτή το βασανιστήριο αυτή και την εκμυδένισή τους κυριολεκτικά. Λοιπόν, υπερασπίζονταν, όπως έλεγαν πάρα πολλοί τότε, έτσι. Λοιπόν, και έτσι τα άκουγα 18 χρονών που τον μπήκα σε αυτό που λέγεται κουκουέ σήμερα και που δεν έχει καμία σχέση με το ιστορικό κουκουέ. Λέω, αυτό άκουγα, υπερασπιζόμασταν το δικαίωμα του ανθρώπου να πιστεύει αυτό που θέλει να πιστεύει. Είναι ποτέ δυνατόν σήμερα να μην υπερασπίζεσαι ακόμη και με τα όπλα την αξία του ανθρώπου? Δηλαδή την ελευθερία. Ακόμη και με τα όπλα. Γιατί χωρίς αξία δεν υπάρχει ελευθερία. Έτσι.